Κώστα, φαντάζομαι ότι εσείς οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχετε, ρε παιδί μου, πολύ σφιγμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι απαγορεύεται πάρα πολλά πράγματα για εσάς. Ή όχι. Τουλάχιστον έτσι ακούγεται στην πιάτσα. Σίγουρα είναι έτσι. Παράδειγμα, θέλω να πάμε, ρε παιδί μου, απόψε να γλεντήσουμε, ας πούμε. Πάμε απόψε να λυτέψουμε, που λέει και ένας φίλος. Δεν μπορούμε γιατί αύριο έχουμε αγώνα. Και μας κλείνουν στο ξενοδοχείο μέσα. Σίγουρα. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει, τι συστήματα είναι αυτά. Και όχι μόνο παραμονή του παιχνιδιού. Υπάρχουν αυτά όλες τις μέρες της εβδομάδας. Κάποια συγκεκριμένη ώρα να είσαι μέσα. Mm-hmm. Σίγουρα το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο, είναι πολύ συμμαζεμένο, θα το λέγαμε. Είναι λίγες οι ώρες οι οποίες είναι προσωπικές. Το αντιμετωπίζεις όμως αυτό εσύ. Ναι. Εντάξει, χαλαρά. Ναι, ναι. Και τι έγινε, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι μέσα στη ζωή μας, μέσα στο πρόγραμμά μας. Είναι πολλές οι ώρες προπόνησης και σίγουρα προσπαθείς με κάθε τρόπο να βρεις κάποιες ώρες ώστε να ξεφεύγεις από το επάγγελμά σου. Καλά, μεταξύ μας τόσα εκατομμύρια παίρνετε μεγάλο. Εντάξει, και τι έγινε. Όλοι αυτό λέει, μετά. Όλοι αυτό λέει. Έχετε παίρνετε και πολλά εκατομμύρια, σταμάτα τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Όχι σε όλους τουλάχιστον. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε, να επέμβετε συνέχεια. Σας παρακαλώ πολύ. Βλέπετε ότι προσπαθώ να κάνω μια συνέντευξη τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Από γυναίκες πώς πάμε. Εντάξει, λίγο πιεσμένα τα πράγματα. Τι? Δεν το πιστεύω. Αυτές ορμάνε γενικά στους άντρες. Στους ποδοσφαιριστές. Να σου πω κάτι. Λέγε. Έκανα το λάθος. Τι? Είμαι αραμενιασμένος. Όχι, ρε μεγάλε. Από τα 20 σου χρόνια. 23. Εντάξει, 23. Ρώτα για εμάς. 23. Ρε εσύ. Σοβαρά, αραμενιαστικές. Ναι. Και τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά ιστορία περίεργη, τόσο έρχονται στο γήπεδο κλπ. Και τις μόδες του ποδόσφαιρου. Όλο και κάτι γίνεται. Όλο και κάτι γίνεται, έτσι μεγάλε, έτσι γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σε πάω. Αταξίες, έτσι. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε αταξίες. Καμιά φορά. Να μας καταλαβαίνω όμως. Μα είσαι σοβαρός. Δεν μας καταλαβαίνω. Αγόρι μου, έτσι δεν έγινε με μένα. Να σου πω. Ναι. Τι έκανα τώρα προχτές. Δίπλα ακριβώς εδώ γυρίζεται ένα σύριαλ. Υπεράνω όλοι οι πατρίς. Το ξέρεις, κάθε Τετάρτη βράδυ στο Sky. Παίζεται. Εντάξει, καλά πάει, μια χαρά το σύριαλ, γνωστοί πρωταγωνιστές κλπ. Να μην στα πολυλογώ, εγώ είμαι άνθρωπος που τα ταξίδια τις κάνω και τις έχω μέσα στο αίμα μου, καταλαβαίνεις. Γιατί είναι η φτιαξιά μου αυτή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λοιπόν, όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που μπορώ να σου πω. Ήταν δίπλα, λοιπόν, κάναν τα γυρίσματα και εγώ δεν είχα δουλειά εδώ πέρα να κάνω και λέω δεν πάω δίπλα λίγα για να κάνω μια ιστορία περίεργη. Ωραίο κόσμο κυκλοφορεί, είναι και μια πολύ καλή. Θα τη ωραίο παιδί. Ναι, πάρα πολύ. Και ωραίο παιδί. Ναι. Είναι και η Μαριάννα Ρουσάκη, την ξέρει, μ' αρέσει πολύ. Είναι Τζέσι Παπουτσί, βάρε! Και κάτι τέτοια. Οπότε λέω δεν πάω δίπλα να του κάνω μια ιστορία, αλλά μην με καταλάβουν γιατί είμαι και γνωστό τύπο. Οπότε λέω α καμουφλαριστώ λιγάκι. Είχαν και μια σκηνή στο νοσοκομείο, δεν με μεγάζε και πήγα και του έκανα τη ζωή ποδήλατο. Τι με κοιτάζει, το πιστεύει? Πιστεύω. Όχι, δεν με πιστεύεις. Σε πιστεύω. Δεν με πιστεύεις, το βλέπω στο βλέμμα σου και θα σε κάνω να με πιστεύεις γιατί είχα και κριτήρια. Πήρα και κάμερα μαζί γιατί, μου. Γιατί, όχι, να με σε πιστέψω. Ναι, όχι τώρα. Να, κοίτα. Δείτε μαζί μας. Εδώ θα γραφτεί το τέλος της ιστορίας. Ένα ναι, έτσι, ότι συμφωνείς. Εδώ θα γραφτεί το τέλος της ιστορίας. Τι, πάνω σε αυτή τη μούμια. Εδώ πάλι μια αντίδραση. Σου επαναλαμβάνω, εκεί που λέει εδώ θα γράψω αντιδράστε τι κάνε, στο μούμια και στο αγριεύει η τσαντίδη σε λίγο με τα παιδιά. Πάμε. 4, 3, 2, 1. Πάμε. Πάρε μου. Άμα δεν μιλήσεις, πώς θα κάνεις έτσι. Μιλάω εγώ. Σε παρακαλώ. Πώς το κράταγες, Χριστιανή μου, και ζει, μην τρελαθούν. Έκανε μόνο μυαλό, ήταν μια ηλίτσα. Φοβερό. Τι χαλαρός ηθοποιός είναι αυτός. Πάμε. Ναι, αλλά 2 λεπτά γίνει ένα ξητό, δεν φταίγαμε. Πάμε. 4, 3, 2, 1.
Πάμε ηλικία. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου το τέλος της ιστορίας. Σου υπόσχομαι, δεν θα το αποκαλύψω σε κανέναν. Να σκεφτείς ότι εδώ και 3 χρόνια ξέρω το τέλος της λάμψης και μούγκα εγώ. Εδώ. Σε παρακαλώ, πολύ, πες μου το τέλος της ιστορίας. Δεν θα το αποκαλύψω σε κανέναν. Να σκεφτείς ότι εδώ και 3 χρόνια ξέρω το τέλος της λάμψης και μούγκα εγώ. Λοιπόν, εδώ θα γραφτεί το τέλος της ιστορίας. Τι, πάνω σε αυτή τη μούμια? Μένα με εμπνέει, μην κουνιέσαι. Μένα πάντως με αγριεύει. Είναι συμβολικό. Στο τέλος η μαφία θα κλείσει το στόμα του φίβου. Μην κουνιέσαι. Έτσι, μπράβο, τσάκισε το κολόπεδο. Μωρέ, θα τον αποτελειώσω. Πάντως εγώ, κάτσε καλέ. Πάντως εγώ θα ήθελα να έχει ένα πιο ωραίο τέλος ιστορία. Ευτυχισμένο. Να παντρευτεί τη Ζένια. Ποτέ. Θα βάλει μια άλλη μια. Μην την τραβάς, θα τη δράς μόνο. Δεν χρειάζεται να τραβάς. Και πείτε στο κρατικό. Πάμε άλλη μια. Πέντε. Είναι μαζί. Πίσω. Εδώ θα γραφτεί το τέλος της ιστορίας. Τι, πάνω σε αυτή τη μούμια? Εμένα με εμπνέει, μην κουνιέσαι. Εμένα με αγριεύει πάντως. Είναι συμβολικό. Στο τέλος οι μαφιόζοι θα κλείσουν το στόμα του φίβου. Έτσι, μπράβο, τσάκισε το κολόπεδο. Μωρέ, θα τον αποτελειώσω. Εγώ πάντως θα ήθελα να έχει πιο κάτσε καλέ. Πιο ευτυχισμένο τέλος ιστορία. Να παντρευτεί την Ξένια. Καλέ, μας άρεσε με τα μαστούλια, καλέ στο σε παρακαλώ, πολύ, πες μου το τέλος ιστορίας. Πάνω σε αυτή τη μούμια. Εμένα με εμπνέει. Με αγριεύει πάντως. Σιγά σιγά είναι συμβολικό. Στο τέλος η μαφιόζη κλείνει το στόμα του φίβου. Έτσι μπράβο, τσάκισε το κολόπεδο. Σε παρακαλώ, θα τον δείξω εγώ να καταλάβει. Πάντως θα ήθελα να έχει ένα πιο να παντρευτεί την Ξένια. Παιδιά, κάντε κάτι. Μη χτυπάς, σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή θα τρελαθούμε. Πάμε. Σε παρακαλώ. Ποτέ θα τον αποτελειώσω! Κάτσε, παιδί μου! Κάτσε να με αποτελειώσεις! Μα είναι δυνατόν να με αποτελειώσεις! Κάτσε, χριστιανή μου γυναίκα! Χριστή μου γυναίκα, πια να με αποτελειώσεις! Τι πράγμα! Σε κοίταγα στα μάτια! Μα τι πράγμα! Τι πράγμα! Σε χτύπησα! Συγγνώμη, καλέ μου φίλε! Καλέ, μέρα, πέρα, δεν τρέχουν τα αίματα! Συγγνώμη, αλλά αφού δεν πάει ο Μωάμε στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμε. Μα κάθε εβδομάδα, χρυσή μου γυναίκα, σε βουνό. Έχουμε παράσταση, πώς θα έρθω. Δεν φύγε μια μέρα την παράσταση, κάνει την άρρωση, την ώρα, δεν φύγει κανένα. Τι θέμα. Τι πράγμα. Παιδιά, δεν το πείτε. Μα τι πράγμα, 10 ώρες με αποτελειώσει εκεί να γράψει. Το πρόσωπο είναι το εργαλείο ενός ανθρώπου. Δεν είναι έτσι να δουλεύει. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μου λέει ένας φίλος μου δημοσιογράφος, μου σαν Ντένιο. Ναι. Μια χαρά περνάτε, ε. Πολύ καλά. Και εσείς μια χαρά τα κάνατε, εκτός που σας πείσατε στο ξύλο. Συγγνώμη, τρέχει αίμα. Κάθε μέρα τη φάτω στην έκταρα. Το νοσοκομιακό. Για καθίστε να τα πούμε λιγάκι. Έχετε δουλειά. Εδώ κοίτα. Δουλειά πάει εκεί, περαστική είμαστε. Αυτό από τι έγινε από μένα. Συγγνώμη. Λέω και εγώ τι ένθερμος. Τι κάνετε.
Ένθερμος, λέω. Ήθελα να σου κλέψω την παράσταση. Όχι, δεν ήταν. Μα τι να κάνω. Τι να κάνω. Παιδιά, κοίτα, κοίτα. Και λέει, έλα, άρχισε και κάνε έτσι, έτσι, με τα τι να κάνω. Τότε του έφερε το τέτοιο σου και πάλι. Ρε Παναγία. Μπορώ να κάτσε, καλέ. Μα ήθελα να έχω λίγο παραπάνω ρόλο, ρε παιδιά. Χωρί τη μούγκα. Μούγκα ο άνθρωπο. Δεν σε φτάνει πίσω που βγαίνει. Σε κάνω ρόλο. Τι να πω. Άσε να μιλήσει κανένα άλλο. Αλλάξτε την ημέρα να δούμε, δεν φταίμε εμείς. Α, ναι, άκου κάθε εβδομάδα τον παλιά άνθρωπο. Θα το κανονίσουμε. Τώρα, τέλος πάντων. Για πείτε μου, πώς πάει το σύριαλ. Ωραία, πολύ. Καλά, Οι υπόλοιποι πού είναι. Έρχονται κατά διαστήματα, δεν έχουμε όλοι μαζί γύρισμα. Να σου πω, μήπως να κάναμε καμιά συνέντευξη ένα κόλπο για τους υπόλοιπους. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Άμα παίζει. Πικρά πήρα, Άμα θα τραυματίσει και το άλλο χέρι. Άμα παίζουν όλο οι ίδιοι, είναι κουραστικό. Μην δημιουργηθεί κανένα άλλο ατύχημα. Ναι, εκεί θα δημιουργηθεί το ατύχημα. Κάνετε πολλές ώρες γύρισμα. Όσες πρέπει. Καθημερινά είναι καθημερινά. Καθημερινά ανάλογα με τις σκηνές. Ρε παιδί, άλλος έχει πιο πολύ, άλλος πιο λίγο, ανάλογα. Ναι. Με το πρόγραμμα ερχόμαστε. Μάλιστα. Αλλά το γύρισμα είναι 8 ώρες, δεν ξέρω πώς είναι. 8. Μετά το αρχίσουμε το σημερινό, θα το διακόψουμε για λίγες μέρες. Αφού σου φίλησα και το χέρι. Καλέ, δεν το ξεχάσει μα. Πρέπει να φύγω, πάω για το γύρισμα. Θέλει, άντε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να με θυμάσαι. Πρόσεχε, πρόσεχε. Δεν ξέρω. Ο κύριος Λουκαντήλιος θα κρατήσει. Τι γυναίκα είναι αυτή. Δεν ήξερα πώς θα ρωτήσω. Τι γυναίκα. Απ' παιδιά θα μας μην πω τη λέξη. Τι κορίτσι. Τι κορίτσι είναι αυτό. Δεν υπάρχει καμιά άλλη και θα τα κάνει αυτά. Φιλιά. Αγάπη μου. Πρόσεξε έτσι, 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 έτσι. Τρελή. Τώρα χειροκροτάμε. Σ' άρεσε. Πολύ. Πλάκα δεν είχε. Να σου πω, δεν μπορώ. Ήταν δίπλα. Κάναν τα γυρίσματα κάθε εβδομάδα, τους έβλεπα. Εν τω μεταξύ, όλοι δουλεύουν στο θέατρο, δεν μπορούν να έρθουν και λέω: αφού δεν έχω εσείς στην εκπομπή, θα πάω εγώ δίπλα. Τι να κάνουμε. Πετυχημένο ήταν. Με την Τζέσι ετοιμάζουμε τα χιλιάδες. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχει πει, έχουμε υποσχεθεί. Μούγκα. Αλλά τα χιλιάδες. Είναι τρελή όμως. Είναι τρελή. Καλό κορίτσι. Άγγελε, να σας πω ρε παιδιά, τροπαρέα πολύ έχουμε γίνει. Αυτό ήθελα να πω τόση ώρα. Μια γυναίκα να βάλουμε στο κόλπο. Το έχω εντοπίσει και. Έχεις καμία καλή. Έχω μια πολύ καλή. Έχεις και μια θέση δίπλα σου, την έχεις φυλάξει για σένα όμως. Όχι, όχι, εντάξει, εγώ θα πάω καθίσω εδώ πέρα και θα σα πω. Εντάξει. Για πες μας. Μελαχρινή. Σ' αρέσουν μελαχρινές. Κολλή. Εσένα σ' αρέσουν ξανθιές, Αυτή η συγκεκριμένη, αν υποψιάζουμε ότι είναι αυτή που υποψιάζουμε. Ναι, με κάρφωση τώρα δεν είχε στα παρασκήνια. Αλλά μπορούμε εσένα να σου κρατήσουμε τίποτα μυστικό. Άντζελα Ευρυπίδη. Άντζελα Ευρυπίδη. Καλώς ήρθες. Τι γίνεσαι από εκεί, από εδώ. Τώρα ήρθα. Απλούστε το. Κοίταξε, είδες η άποψή της εκεί. Μην αλλάξει. Γνώμη. Κάθισε, Άντζελα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ομόρφη στην παρέα μας. Τι κάνετε, είστε καλά. Φιλάκι, μόνο. Μωρό μου. Κάτι. Κούκλα. Καλά. Είσαι που να σε φιλήσω κι εγώ. Βέβαια. Τι, δεν κατάλαβα. Η μισή εισπράττουν φιλιά και η άλλη μισή τίποτα. Εντάξει. Έλα, σταμάτω. Είχε έρθει πριν από 2-3 εβδομάδες και του το είχα πει. Που κάναμε την έκπληξη στο δεύτερο φανταζία. Και λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Άντζελα, θα έρθει στην εκπομπή, να καθίσει να τα πούμε λιγάκι, να κουτσομπολέψουμε. Βέβαια. Πάνω απ' όλα. Και εμείς τώρα, μέχρι να έρθει, λέγαμε τα καλύτερα για τις γυναίκες. Μην φανταστείς. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα να πει ο Μάνος. Και... για τις γυναίκες. Γιατί έχω πρόβλημα με τις γυναίκες εγώ. Τις λατρεύω. Είναι το φίλο που λατρεύω. Παράπονα πάντα. Όχι, μια χαρά. Τι σκέφτεσαι, γιατί τέτοια μηχανία. Όχι, όχι, είναι μια χαρά. Απλά είμαι λίγο κουρασμένη σήμερα. Κουρασμένη γιατί, τι έκανε σήμερα όλη μέρα. Έτρεχα σήμερα. Έτρεχες. Να καταλάβουμε, συγγνώμη παιδιά τώρα, να καταλάβουμε τι εννοεί η Άντζελα όταν λέει τρέχει. Τι εννοώ όταν λέω τρέχω. Τι έκανε. Εμείς σηκωνόμαστε πρωί-πρωί. 12. 11. Α, 11. Για εμάς πρωί είναι. Πηγαίνουμε στα κάστρινα μας, γυρίζουμε πίσω, ξανά μανά τα ίδια. Μετά άντε να πας σε καμιά εκπομπούλα. Τι κουραστικό πρόγραμμα είναι αυτό, Ράγκελε. Το τρέξιμο σε εμάς είναι δύσκολο, όντως είναι δύσκολο. Δηλαδή, εμείς έχουμε να πηγαίνουμε σε διαφορετικές περιοχές, σε ώρες δύσκολες, μέσα στην κίνηση, μέσα στα πάντα. Οπότε λογικό. Το βράδυ, στα κλαμπς κλπ. Όχι, δεν πηγαίνω. Εγώ ειδικά δεν πηγαίνω. Φαργέμαι υπερβολικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σινεμά και πάω πάντα στο Village Center. Άστε διαφήμιση, παρακαλώ πάρα πολύ. Πηγαίνεις εκεί για να βλέπεις 2-2 τις ταινίες, φαντάζομαι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Αλήθεια. Σωστά, δεν τα. Αν είσαι μέρα να βγούμε. Άνετα. Πηγαίνεις με κανέναν τώρα. Από ποιας απόψεως. Από άποψη, ας πούμε, είσαι δεσμευμένη ή... Βγαίνω γενικά. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι στη ζωή σου, ας πούμε, κάτι πολύ... Βγαίνω γενικά. Αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει με κάποιον από εμάς στο τέλος της εκπομπής. Αυτό είναι, Άντζελα. Μελιτίος σε βολεύει, βλέπω. Πάρα πολύ. Άντζελα, πες μας.
Γενικά, τι, δεν είμαι κυρούλα Κομνηνού να έχω το κληρονομικό χάρισμα. Γενικά, πες μου συγκεκριμένα. Μα εκεί ναι, μα εκεί όχι. Περνάω πολύ καλά αυτή την εποχή. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίρνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι είναι οι γυναίκες. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Όχι, εγώ είμαι λιονταράκι. Άσε που όταν τσαντίζονται. Τι είσαι? Λιονταράκι γι' αυτό. Λιονταράκι. Λοιπόν, άσε που όταν τσαντίζονται. Ξέρεις τι κάνουνε. Μου σπάει τα νεύρα παντελώς όμως. Δεν μιλάνε. Τη ρωτάς κάτι και δεν απαντάνε. Πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες μιλούσαν πάρα πολύ. Αποφάσισαν λοιπόν. Λοιπόν, συγγνώμη, είσαστε τρεις και είμαι μία. Συγγνώμη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε. Ναι, υπερασπιστώ γενικά τον εαυτό μου. Μα τόση ώρα σε υπερασπίζομαι. Γιατί λοιπόν, δεν το. Γιατί θα μιλήσεις τώρα και κατεβάζεις το πουστανάκι. Ας το καλά ήταν εκεί. Λοιπόν. αυτό δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνετε και εσείς. Και πολλές φορές όταν έχετε πρόβλημα στο να απαντήσετε κάτι, απλά γυρίζετε το κεφάλι και συνεχίζετε να βλέπετε τα πουλάκια, τα αστέρια, δεν ξέρω τι. Όταν δεν σας βολεύει κάτι, δεν μιλάτε. Φαίνεται αυτοί που κάνεις παρέα σε γυρνάνε σε όλα τα ρομαντικά μέρη. Εγώ είμαι από το στούντιο, σε σπίτι, ναι. Και στην εξοχή. Πηγαίνουν για rafting, πηγαίνουν για σκι, πάλι στον Παρνάστο. Τι πράγμα είναι. Ναι, υπονοώ ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει μαζί μου. Α, το πιάσατε υπονοούμενο. Είδες ο Μάνος να μπασμένο στα κυκλώματα. Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ επικίνδυνο το rafting, εγώ δεν ξέρω. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, είναι ωραίο, για λέγε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να δοκιμάσει. Μην αποκαλύψει. Θα σε πάρω μια μέρα και θα πάμε μαζί. Άμα είναι να με πάρει εσύ μαζί. Βέβαια, μην νομίζω ότι είμαι καμιά έμπειρη. Όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Το δηλαδή, πολύ μπορεί να βραχούμε, να ξαπλώσουμε κάπου να νοιαστούμε. Να φας μετά την ωραία τη φασολάδα στο καταφύγιο. Το τζάκι είναι πάρα πολύ. Α, είναι όλα πάρα πολύ καλά, ναι. Το τζάκι ρομαντικά. Θέλω αυτό το πράγμα, Αγγελία. Τι γίνεται, δεν κακό είναι, δηλαδή. Θέλω φύση. Τι πράγμα. Είναι κακό να υπάρχει ρομαντισμός. Όταν ζεις μέσα σε. Στην Αθήνα, δεν θέλεις λίγο φύση. Να βγεις έξω να λίγο οξυγόνο. Τα ίδια και τα ίδια ξανά. Μπα στο ρομαντικό πάει τη υπόθεση. Είναι κακό να υπάρχει ρομαντισμός. Είσαι ρομαντική στα 90's, εσύ. Ναι. Ενώπιση του 2000. Είμαι πάρα πολύ. Και προτιμώ που είμαι έτσι, παρά να είμαι ρεαλίστρια και να. Λιγότερο πρακτικός άνθρωπος, υποθέτω κιόλας. Όχι και πρακτική, απλά εκεί που πρέπει. Εκεί που χρειάζεται ο ρομαντισμός να υπάρχει, εκεί που χρειάζεται ο ρεαλισμός να υπάρχει. Και, δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση, πρέπει να πράττεις και ανάλογα. Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Γιατί όχι. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Σωστά τοποθετημένο είναι και. Το επικροτώ αυτό που λέει. Δηλαδή στη ζωή σας, ας πούμε, εσείς δεν πρωτοτυπείτε, ρε παιδιά. Δεν λέτε θα κάνω και μία τρέλα. Και τι έγινε. Σήμερα θα πρωτοτυπήσω και θα κάνω κάτι άλλο. Εκεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μα γι' αυτό λέω ότι κάνουμε και το rafting μας, πάμε και στο σκι μας. Θα πάμε και στο bowling, θα πάμε και στο σινεμά. Τότε θα πρωτοτυπήσω. Αν πας και στο σινεμά, μέχρι την πρωτοτυπία θα είσαι. Θες να ξέρεις τι σημαίνει θα πρωτοτυπήσω. Πες μου. Εγώ. Ο Άγγελος. Ελάχιστο. Ιδανικός. Ιδανικός για αυτό το πράγμα. Σοβαρά, Άτζελα. Άκου. Το πάω να πει να σηκωθώ δηλαδή. Τι άνθρωπος όμως. Μαβουλωμένο γράμμα. Έτοιμος είμαι. Μαβουλωμένο γράμμα. Πάντοτε δισταχτικός. Μ' απόψε λέω να αλλάξω και να γίνω παρορμητικός. Θα πρωτοτυπήσω και θα σε γεμίσω με φιλιά και αγάπη, γιατί είσαι μοναδική. Και θα σου προτείνω ερήσου να γίνω κι απ' απόψε βράδυ να είμαστε για πάντα μαζί. Μια ζωή φοβάμαι να τολμήσω κι είμαι πάντα επιφυλακτή. Μ' απόψε λέω να αλλάξω και να γίνω λίγο τολμηρός. Θα πρωτοτυπήσω
και θα σε γεννήσω με φιλιά και αγάπη, γιατί είσαι μοναδική και θα σου προτείνω τέρι σου να γίνω κι απ' απόψε βράδυ να είμαστε για πάντα μαζί. Θα πρωτοτυπήσει, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτοτύπησες εσύ. Τι πρωτοτύπησες. Κάτσε δίπλα. Πού είσαι αγκαλιά. Συνηθισμένα πράγματα αυτά για το Μάνο Μελετίου. Αλλά και εγώ θα πρωτοτύπησω αυτή τη στιγμή. Θα πω κάτι που λέω πάρα πολύ σπάνια στην εκπομπή. Δηλαδή. Διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο και πολύ πάλι μαζί. Πολύ σπάνιο. Δεν είναι. Πρωτοτύπησες. Και πάλι μαζί. Περιμένετε, κύριε μου, καλέ μας βάρεσε με τα μπαστούντα, καλέ στον κάτσε, παιδί μου! Κάτσε, να μου αποτελειώσει!